Λοιπόν, εμεί ε, υπάρχει το αναμέτρηση που έρχεται με, τον, ε, με τη Λαμία στη Νέα Φιλαδέλφια στι 5 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα αυτή να δούμε. Με στι επόμενε προπονήσεις και να στην εβδομάδα αυτή. Ε, τη δυνατότητα αξιοποίηση ποδοσφαιριστών όπω είναι ο Κατσίνοβιτ και ε, κάνα δύο ακόμα. Ε, σίγουρα θα επιστρέψω συγκριτικά με το μάτι τη Πέμπτη που επεξεργάστηκε με την κυφισιά για το κύπελο Σιμάντ Πινέδα θα ξεκινήσουν, α πούμε. Uh, στην Ενδεκάδα. Uh, και αν είναι καλά, ο Κατσίνοβις θα ξεκινήσει και αυτό. Εκτό αν κρυθεί ότι πρέπει να προστατευτεί και σε αυτό το μάτσο ώστε να είναι 100% έτοιμο για τα παιχνίδια με βόλο Παναθηναϊκού και πάει uh, Είναι θέματα τα οποία θα απαντηθούν από σήμερα, γιατί θυμίζω ότι η Άκη είχε χθε uh, ρεπό και θα ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία τη για το uh, παιχνίδι uh, με, τον, uh, με τη Λαμία. Uh, πέρα από αυτό, είναι uh, ένα ζητούμενο uh, να δείξει μια. Επιστροφή με την ίδια αγωνιστική ταυτότητα που είχε στη διακοπή για το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα έχει την ίδια ανταπόκριση επίπεδο παρουσία κόσμου, γιατί πάμε πάλι για μια αναμέτρηση που θα είναι γεμάτο το νέο γήπεδο τη Ένωση. Είναι λογικό να ψάχνουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι 11. Όμω, ένα προβάδισμα το έχουν αυτοί που είδαμε με τον Αθανασιάδη να επιστρέφει στα δοκάρια αντί για τον Στάρκοβιτ που χρησιμοποιήθηκε στο κύπελο. Για να πούμε έτσι και μια τυπική ενδεκάδα. δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, αλλά θα το δούμε. Με τον ε, Μουκουντή και τον Μήτογλου στο κέντρο Τσάμινας, Αριστερά τον ε, Χατζησαφή. Δεξιά τον Ρότα. Ε, στα χάφτα είναι ο Σιμάνσκι με τον ε, Πινέδα. Ε, και πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο λογικά τον Αραούχο. Δεξιά ίσω ε, προτιμηθεί να παίξει ο, αν είναι καλά ο Γκατσίνοδη για να πάει αριστερά ο Μάντελο και στην κορυφή ο Λιβάη Γκαρσία. Διαφορετικά θα διατηρηθεί στο δεξιά τη επίθεση ο Λιβάη Γκαρσία. Και θα πάει στην κορυφή ο Φανφέρετ, έχοντα αριστερά τον Πέτρο Μάντελο. Ε, αυτή θα είναι λογικά η ενδεκάδα για, το, για την επιστροφή στις, στο Πρωτάθλημα για την ΑΕΚ η οποία δεν έχει σταματήσει. Βέβαια, τα λέω εντάχει για να προλάβουμε να κάνουμε αυτά και να ασχοληθούμε με τα μηνύματα. Mm -hmm. Σε ειδήσει δηλαδή. Ε, έχει το κομμάτι τη ενίσχυση που είναι σε πρώτη γραμμή με τον Ματία Αλμέιδα και του συνεργάτε του να έχουν γνωστοποιήσει τι επιθυμίε του στη διοίκηση. Ένα κεντρικό αμυντικό είναι η βασική προτεραιότητα, σα το έχω πει εδώ και τουλάχιστον 20 ημέρε. Ε, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκρίνεται και να είναι στην ίδια ευθεία με, που να υπολογίζεται με Βίντα και μου ειδικά τώρα που έχει 29 με 30 μάτια ΑΕΚ σε αυτά τα δύο τρίτα τη σεζόν που απομένουν. Ε, και από εκεί και πέρα, σίγουρα θα βρεθεί και ένα αριστερό μπακ. Εκεί επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει. Θα γυρίσει ο Μοχαμάντη του Συγχαρητήρου Συνταγματισμού. Υπάρχει ο Τσαφή και υπάρχει και ο Μπαλαντέρ που λέγεται Σιντιμπέ. Εντάξει, εννοείται ότι θέλει η ε. ΑΕΚ, αλλά δεν είναι με, το ίδιο, α, με την ίδια α, υποχρέωση, παύλα, τεράστια ανάγκη α, με το κέντρο τη άμυνα όπω τουλάχιστον το έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι α, που ασχολούνται με τα, με τα γραφικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή που να έχει ακουστεί, να έχει προχωρημένη επαφή α, εκ μαζί του, Οτιδήποτε άλλο για να δούμε ότι είναι αυτό ο εκλεκτό και ο δεύτερο για το χειμώνα περίοδο, μετά τον Παύλο Φερνάντε, θυμίζω. Ε, ωστόσο, αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ και προκύπτει είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μια ε, πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το κομμάτι και πολύ σύντομα θα έχει επαφέ σε επίπεδο να φτάνει προ την ολοκλήρωση ε, όχι μόνο των στόχων, αλλά και τη απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σε ό,τι αφορά τώρα την, Τα θέματα με Πινέδα Και το, το Δημοσιεύση στο εξωτερικό Και τα δημοσιεύματα πάντων, που αφορούν Το μέλλον του <Γαισθυναι> α, Διεθνούς Μεξικανού Αλλά και α, από το Μεξικό Δημοσιεύματα που αναφέρονται ξανά στον Ματία Σαλμέιδα Για το πρώτο κομμάτι του Πινέδα Έχουν από πάλι Δεν μπορεί να λέει κάτι γι' αυτό Και δεν μπορεί να γίνει και κάτι από την Άκη Αυτό διότι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι δανεικός χωρί καν όποιον αγορά. Με τον uh, Μουρίνιο του θέλετε να έχει ξεκαθαρίσει ότι τον θέλει πίσω και για uh, να, να, ηγηθεί τη ομάδα του. Εντάξει, εννοείται ότι θα εξελιχθούν πολλά από την πορεία τη θέλετε και αν θα μείνει στην ε, uh, τη Division. Αν δεν, υπάρχουν ούτω ή άλλω ήδη πάρα πολλέ ομάδε που θα τον ήθελαν uh, στο δυναμικό του. Και από Γαλλία και από Γερμανία και από Ιταλία τουλάχιστον σύμφωνα και από Ολλανδία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την πατρίδα του και την Ισπανία. Για τον Ματία Αλμέιδα και τα δημοσιεύματα που είπα πριν για το Μεξικό, που τον θεωρούν ένα από τα φαβόρη για την ανάληψη τη τεχνική ηγεσία τη χώρα. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του για τη δουλειά που έχει κάνει στο Μεξικό με την Τζίβα και όσα έχει πετύχει εκεί, και για την απογείωση ποδοσφαιριστών και για το γεγονό ότι γνωρίζει καλά όλα τα παιδιά που παίζουν προφανέστατα στο Μεξικό και έχει άποψη για, τους, για επιλογές για παράδειγμα αλλά να πούμε σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο ο Ματίας Αλμέδα δεν, ασχολεί, δεν, ασχολείται ουσιαστικά με κάποια άλλη προοπτική πριν αυτή τη, τη στιγμή της ΑΕΚ ε, έχει ούτως ή άλλως δύο χρόνια συμβόλαια θυμίζω, συμβόλαιο συγγνώμη είναι απόλυτα ικανοποιημένε και οι δύο πλευρές από τη συνεργασία τους έως τώρα το πιο πιθανό σενάριο εδώ είναι να έχουμε σε βάθο χρόνου, ενώ στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο, αν και εφόσον ανταποκρίνεται και συνεχίζει η ΑΕΚ να έχει αυτή την εικόνα, μια κουβέντα για πρόορια ανανέωση παρά για να έχουμε μνημηστήρε. Ο ίδιο έδειξε στη διάρκεια τη συνέντευξη που μα παραγόρησε ότι είναι πολύ διαθέσιμο να το κάνει αυτό. Σηκώθηκε από την καρέκλα του επικοινωνιακά και λέει: Τώρα να πάω, πηγαίνω, είναι έτοιμο. Δείχνοντα την επιθυμία του να συνεχίσει στην ΑΕ και να κάτσει για πολλά χρόνια. Ότι κάτι το οποίο ανέφερε ξανά και ξανά. Το ότι θέλει δηλαδή, να συνεχίσει στην Ελλάδα και στην ΑΕ για πολλά χρόνια. Ε, αυτά από μένα και μέσα τι ερωτήσει. Θα συνεχίσουμε το πάντα με.